Και έχουμε έφοδο της οικονομικής αστυνομίας στις τελευταίες ώρες και στα σπίτια του πατέρα Αντώνιο. Πάμε πρώτα στη Ραφίνα, εκεί όπου είχαμε και τον έναν από αυτούς τους ελέγχους. Είναι η Έλλη Κασόλη. Έλλη, τι προκύπτει από εκεί. Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα τρία σπίτια που έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών. Μιλάμε για μια μεζονέτα περίπου 106 τετραγωνικών μέτρων, η οποία βρίσκεται σε μια από τι πιο ακριβέ περιοχέ τη Ραφίνα. Εδώ λοιπόν έγινε νωρί το πρωί έφοδο τη Οικονομική Αστυνομία με σκοπό να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία που αφορούν συναλλαγέ. Συναλλαγέ του πατέρα Αντώνιου αλλά και τη πρεσβυτέρα. Μιλάμε μάλιστα για μια μεζονέτα η οποία στο κουδούνι γράφει το όνομα τη πρεσβυτέρα και όχι τη Κιβωτού Και επίση, σύμφωνα με πληροφορίε, είναι ένα σπίτι που και στα έγγραφα ε, έχει το όνομα τη πρεσβυτέρα. Δεν είναι το μοναδικό. Στο στόχαστρο έχει μπει και ένα σπίτι στη Βραβρώνα, το οποίο αγόρασε και μεταπούλησε, σύμφωνα με πληροφορίε, ο πατέρα Αντώνιο, αλλά και στον Κολονό. Μάλιστα, εξασχολίζουν λοιπόν και τα σπίτια, εκτό από του τραπεζικού λογαριασμού και τι δομέ. Ευχαριστούμε πολύ, Έλλη. Πάμε και στον Κολονό, που και εκεί είχαμε έφοδο τη οικονομική αστυνομία. Να Μιλτό. Πρόκειται για ένα από τα διαμερίσματα τα οποία διατηρούσε ο πατέρα Αντώνιο μέσα στα κεντρικά γραφεία τη κυβοτού του Κόσμου. Έφτασαν εδώ νωρί το πρωί τα στελέχη τη οικονομική αστυνομία. Τι έψαχναν. Είχαν πληροφορίε πω μπορεί να υπάρχει κάποιο χρηματοκιβώτιο τόσο του πατρό Αντωνίου όπω και τη πρεσβυτέρα. Έφτασαν λοιπόν εδώ για να αναζητήσουν αυτό το χρηματοκιβώτιο. Παράλληλα έψαξαν και άλλα έγγραφα στα οποία μπορεί να αποδεικνύεται η κατοχή ακινήτων ή οχημάτων, ενώ αναζήτησαν και χρεωστικέ ή πιστοτικέ κάρτε, τι οποίε μπορεί να χρησιμοποιούσε κατά το παρελθόν ο πατέρα Αντώνιο περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτή τη έρευνα εδώ στον Κολονό. Να δούμε τι θα προκύψει, τι άλλο θα προκύψει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο. Πάντω, έχουμε κάποιε πρώτε πληροφορίε σε σχέση με τα όσα έχει βρει η οικονομική αστυνομία αστυνομία Παναγιώτη Πυρόπουλο και η αρχή ξεπλήματο μαύρου χρήματο από τι μέχρι τώρα έρευνε. Μιλάμε για την πρώτη εικόνα τη περιουσία, τη δομή, σωστά. Ναι, τα πρώτα στοιχεία από το άνοιγμα των uh, τραπεζικών λογαριασμών της uh, Κιβωτού του uh, κόσμου ανέδειξαν καταθέσεις 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Mm -hmm. Από τα πρώτα στοιχεία επίσης που έχουν συλλέξει τα στελέχη της διεύθυνση Οικονομικής αστυνομία, διαπίστωσαν ότι η Κιβωτό του κόσμου έχει στην κατοχή της... Ε, Περισσότερα από 150 ακίνητα κοντά στα 200 Ακόμα και αυτό της σαραφίνας που διέμεναν ο πατέρας Αντώνιος και η σύζυγός του Ανήκει στην δομή Άρα 12,5 εκατομμύρια και πολλά ακίνητα. Πολλά ακίνητα ακριβώς Στους προσωπικούς τους λογαριασμούς έχουμε εικόνα Στους 5 προσωπικούς και κοινού λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου και της σύζυγού του ε, Που δεσμεύτηκαν να πούμε mm -hmm. υπάρχουν καταθέσει. Ε, πάνω από 250.000 ευρώ. Για τα οποία βέβαια γίνεται έρευνα, αν αυτά δικαιολογούνται από τι δραστηριότητέ του και αν τουλάχιστον έχουν ε, δηλωθεί. Την ίδια ώρα, ασποσία, αυτοψία και φωτογράφηση του, πλα, του πράσινου κλουβιού είναι, που βρισκόταν στην αυλή τη δομή. Τη κυβόστου Και υπήρξε άκριβώς. μια καταγγελία εξόχω σοκαριστική από τι πολλέ που έχουν καταγραφεί. Ζήτησε την περασμένη Παρασκευή η εισαγγελία πρωτοδικόμων προ του αξιωματικού υποδιεύθυνση ασφάλεια Βόλου. Γιατί αυτό το πράσινο κλουβί, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, χρησιμοποιούταν ε, για τα ανήλικα παιδιά που δεν σοφρονίζονταν. Mm. Αυτή ήταν τουλάχιστον η αιτιολογία που παρουσιαζόταν ε, στα δημοσιεύματα. Γι' αυτό και η εισαγγελία ζήτησε μάλιστα να ληφθούν καταθέσει από πέντε ανήλικα παιδιά. Από διαφορετικέ ηλικίε, το καθένα που είναι για αρκετό χρονικό διάστημα στη συγκεκριμένη δομή, προκειμένου να εξηγήσουν ή να πούν το τι συνέβαινε σε αυτή. Επίση, με αφορμή πάλι, δημοσιεύματα και την κατάθεση του 19 χρονού που ξεκίνησαν όλα αυτά όσον ναι. αφορά την κυβοτού του κόσμου, τα οποία άφηναν υπονοούμενα για σεξουαλική κοκοποίηση από τον επικεφαλής της δομής σε ανήλικο αγόρι. Παραγγέλθηκε η αναζήτηση και εντοπισμός αυτών των παιδιών, όπως και καταθέσεις που να βοηθήσουν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και μάλιστα να λυθούν, λέει, οι καταθέσεις οι καταθέσει του ω ανήλικοι μάρτυρε θύματα προσβολή okay. προσωπικής προσωπική και γενετήσια ελευθερία. Ε, βέβαια, γιατί πρέπει να διαστευρωθούν όλε αυτέ οι πληροφορίε. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.